Ποιες είναι λοιπόν οι 9 βασικές αρχές οργάνωσης του Aikido που μαθαίνουμε στο σώμα τόπος και πώς αυτές συνδέονται με την ψυχολογία μας? Η αναγνώριση και η καλλιέργεια και η μόνιμη λειτουργία από το βαθύτερο κέντρο μας, αυτό της ζωτικής ενέργειας που βρίσκεται στο περίνεο, δηλαδή λίγο κάτω από τον αφαλό, σε όλες τις αλληλεπιδράσεις είναι η κύρια κατάσταση λειτουργίας του Aikido. Δηλαδή στο Aikido μαθαίνουμε να λειτουργούμε μόνο από αυτό το κέντρο. Και έχοντας υπόψη τα άλλα δύο κύρια κέντρα του σώματός μας, δηλαδή το συναισθηματικό κέντρο και το νοητικό κέντρο, θα πρέπει να διαχωρίσουμε ότι το κέντρο του σώματος, το κέντρο της επιβίωσης, αυτό το κέντρο που λέμε τώρα με το οποίο το Aikido ασχολείται και λειτουργεί σε όλες τις τεχνικές και σε όλη την αλληλεπίδραση, είναι το πιο βαθύτερο κέντρο. Μπορούμε περιγραφικά να πούμε ότι η επικέντρωση μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε την αίσθηση που έχουμε από τον εαυτό μας μέσα σε αυτό το κέντρο, πώς τα συναισθήματα μας συνδέουν μετά με αυτή την αίσθηση αυτού του κέντρου και μετά πώς μπορούμε να κάνουμε λόγια τα συναισθήματα που αισθανόμαστε. Άρα λοιπόν η επικέντρωση είναι κάτι αρκετά σημαντικό και είναι από τις πιο βασικές λειτουργίες που συνδέουν το Aikido με την ψυχολογία. Η δεύτερη βασική αρχή είναι η μη αντίσταση. Σε όλο το σύμπαν γενικότερα υπάρχει η δράση και η αντίδραση. Υπάρχει μια ισορροπία. Βρίσκουμε τους εαυτούς μας να ισορροπούν και να νιώθουν άνετα μέσα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Όταν όμως χρειάζεται να πάμε κάπου αλλού, να προχωρήσουμε, να πάμε προς κάποιο στόχο, αναγκαστικά πρέπει να αλλάξουμε ισορροπία. Θα πρέπει να αφήσουμε την προηγούμενη ισορροπία και να πάμε προς μια καινούργια ισορροπία. Η κατάσταση της μη αντίστασης στο Aikido περιγράφεται ως εξής. Η δύναμη που έρχεται από τον αντίπαλο τη χρησιμοποιώ και κατευθύνω τον αντίπαλο προς και τον εαυτό μου προς κάποιο στόχο. Όλη αυτή η κατάσταση είναι ένα πεδίο δύναμης το οποίο μπαίνω και το διαχειρίζομαι και είναι μια μη βίαιη αλλαγή και έβρεση μιας ισορροπίας μέσω της αποδυνάμωσης των αντιστάσεων και όχι μέσω της εφαρμογής ή χρήσης περισσότερης ανταγωνιστικής δύναμης. Η μη αντίσταση λοιπόν είναι από τα πιο βασικά κομμάτια του Aikido. Στην ψυχολογία το ίδιο πράγμα λέγεται ως πεδίο δύναμης, ως force field. Είναι στη θεωρία του Kurt Lewin και όταν θέλουμε να κινηθούμε προς κάποιο στόχο, αποδυναμώνουμε τις δυνάμεις αντίστασης ψυχολογικές, έτσι ώστε οι κινητήριες δυνάμεις να βρίσκουν χώρο και εύκολα και ομαλά να προχωράμε προς τον στόχο μας. Άρα λοιπόν η λειτουργία της μη αντίστασης είναι από τις πιο σημαντικές λειτουργίες. Η ορθή ανταπόκριση, τα αντανακλαστικά, είναι η τρίτη κύρια αρχή που χρησιμοποιούμε στο Aikido και που η ίδια αρχή χρησιμοποιείται και στην ψυχολογία. Τι είναι τα αντανακλαστικά? Τα αντανακλαστικά, όταν αυξάνουμε τα αντανακλαστικά μας, τα σωματικά αντανακλαστικά, τα συναισθηματικά αντανακλαστικά μας ή τα νοητικά, μαθαίνουμε να ανταποκρινόμαστε. Αυξάνουμε την προσαρμοστικότητά μας. Είναι η διαφορά ανάμεσα στην ανταπόκριση και στη μηχανική αντίδραση σε κάποια ερεθίσματα εξωτερικά ή εσωτερικά. Με αυτόν τον τρόπο η κάθε κατάσταση αντιμετωπίζεται ως μια πρόκληση και η εργασία μας είναι πώς να έχουμε απεριόριστες επιλογές σε αντιδράσεις και ως εκ τούτου για ανάπτυξη μιας μεγαλύτερης, όπως είπαμε, προσαρμοστικότητας. Όταν μέσα στο σύστημά μας έχουμε μια υψηλή λειτουργική διέγερση της ενέργειας, αυτό σημαίνει ότι ανεβάζουμε τη συχνότητα στην οποία λειτουργούμε στο πιο δυνατό υψηλό επίπεδο μέσα μας. Με απλά λόγια, το να είσαι ήρεμος και ειρηνικός απαιτεί μια πολύ υψηλή διέγερση ενέργειας μέσα στο σύστημά σου. Η υψηλή λοιπόν λειτουργική διέγερση
είναι από τα βασικά αποτελέσματα της πρακτικής του Aikido. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να το πετύχουμε μεταφέροντας αυτή τη φιλοσοφία του Aikido και στην ψυχολογία. Η συνολική αντίληψη μιας κατάστασης, η αίσθηση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στο Aikido, όταν λέμε μη νους, σημαίνει ότι καλλιεργούμε μία ποιότητα όπου ο νους μας δεν σταματάει πουθενά, δεν επικεντρώνεται κάπου. Και αυτή είναι μια πρακτική εξάσκηση για το Aikido. Το ίδιο πράγμα στην ψυχολογία μπορούμε να πούμε ότι είναι το να είσαι, πώς είναι το να είσαι απλός, και το να είσαι απλός στην ψυχολογία χρειάζεται να είσαι πολύπλοκος, να μην μπλοκάρεις πουθενά, δηλαδή συναισθηματικά. Είναι ακριβώς το αντίθετο από το να είσαι περίπλοκος και απλοϊκός, που έχει σαν αποτέλεσμα τα συναισθήματα να μας βραχυκυκλώνουν. Αυτό λοιπόν στο Aikido λέγεται μη νους, ο νους που δεν σταματάει πουθενά, ενώ στην ψυχολογία λέγεται είμαι πολύπλοκος συναισθηματικά και υπάρχει μεγάλος χώρος και πολλά συναισθήματα κινούνται ταυτόχρονα μέσα μου. Η έκτη βασική αρχή και οργάνωση είναι η λειτουργική σύνδεση και η δόνηση στην αλληλεπίδραση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει συντονισμός, κατανόηση, μέσω της ροής της ενέργειας στην αλληλεπίδραση. Αναγνώριση δηλαδή του πού βρίσκεται και πού κινείται η ροή της ενέργειας στην κάθε στιγμή. Αυτό πώς το επιτυγχάνουμε? Στο Aikido το επιτυγχάνουμε κατανοώντας πώς είναι ο ρυθμός της κίνησης στον χώρο και στον χρόνο, καθώς αλληλεπιδρούμε με τα σώματά μας στο εδώ και τώρα. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το επιτύχουμε και στην ψυχολογία. Όταν βρισκόμαστε σε μια ομάδα ή όταν βρισκόμαστε σε μια σχέση και αλληλεπιδρούμε μέσω της λεκτικής επικοινωνίας, τότε μπορούμε να εφαρμόσουμε ακριβώς την ίδια αρχή. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε μέσα σε μια ομάδα ή σε ένα σύστημα μέσω αυτής της τεχνικής, δηλαδή του πώς κινείται η ενέργεια μέσα στην ομάδα, μέσα από τη λεκτική επικοινωνία της ομάδας, και αυτή η μέθοδος λέγεται λειτουργική υποομαδοποίηση, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παραλληλήσουμε και να εργαστούμε είτε σε ένα ψυχολογικό πλαίσιο, είτε να εργαστούμε όπως εργαζόμαστε στο Aikido μέσα από τα σώματά μας. Δηλαδή μπορούμε να εργαστούμε και σε ένα συναισθηματικό επίπεδο, αλλά και σε ένα σωματικό επίπεδο, με την ίδια βασική αρχή, που είναι η λειτουργική σύνδεση και η δόνηση στην αλληλεπίδραση. Εδώ έχουμε λοιπόν την ενέργεια ως πληροφορία στην αλληλεπίδραση. Μέσα από την πρακτική εξάσκηση μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό που λέμε μάθηση ως εκπαίδευση της εστίασης της προσοχής μας. Συνήθως η προσοχή μας είναι εστιασμένη σε συγκεκριμένα πράγματα και καταστάσεις καθημερινά. Τώρα, όταν θέλουμε να μάθουμε, υπάρχουν δύο τρόποι, είτε να μάθουμε διανοητικά, είτε να μάθουμε μαθαίνοντας να εστιάζουμε την προσοχή μας σε μία διαφορετική διάσταση, δηλαδή να εκπαιδεύσουμε την προσοχή μας. Και αυτό έχει μία πολύ απλή λειτουργικότητα. Όταν πρέπει να επικοινωνούμε μέσα από μια εστίαση προσοχής και πρέπει να επικοινωνούμε σε μια αλληλεπίδραση σαν ανθρώπινα όντα, τότε οι πληροφορίες κινούνται ως ενέργεια μέσα από τα όρια του καθενός. Αυτό στην ψυχολογία το αναφέρουμε ως μη λεκτική δυναμική επικοινωνία. Πώς το καταφέρουμε λοιπόν αυτό? Στο Aikido το καταφέρουμε μέσα από μια ροή ενέργειας, καθώς πιάνουμε κάποιον μέσα από την αφή ή καθώς συσχετιζόμαστε με τα σώματά μας, ενώ στην ψυχολογία το καταφέρνουμε
Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή όταν δημιουργείται ένα κανάλι επικοινωνίας, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε επαναληπτικότητα, οποιαδήποτε ασάφεια ή οποιαδήποτε αντίφαση υπάρχει μέσα στο κανάλι. Και αυτή η προσπάθειά μας είναι παράλληλη με αυτό που κάνουμε και στο Aikido. Το αποτέλεσμα αυτό είναι να έχουμε μία οξύ αντίληψη ή μία διορατικότητα ή μία διαίσθηση. Η εξάσκηση, η εκμάθηση μάλλον, της λειτουργικής οργάνωσης της ενέργειάς μας προς ένα στόχο, η αναγνώριση του πλαισίου, της κατάστασης γύρω μας, καθώς και της θέσης μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο σε σχέση με τους άλλους, είναι αυτή η 8η βασική αρχή που στο Aikido μπορούμε να την καταλάβουμε βλέποντας το σώμα μας πώς κινείται σε σχέση με τα άλλα σώματα μέσα στο πλαίσιο της πρακτικής εξάσκησης και πώς βρίσκει τον προσανατολισμό του σε σχέση με τα άλλα σώματα και σύμφωνα με τις αρχές της πολεμικής τέχνης, ενώ στην ψυχολογία αυτό μπορούμε να το περιγράψουμε σαν το τετράπτυχο του ρόλου, στόχου, πλαισίου και χρειάζεται να αναγνωρίσουμε και τις θέσεις μέσα στο πλαίσιο και χρειάζεται κάθε φορά να μπορούμε να μάθουμε και να εξασκηθούμε, να μαθαίνουμε, να βλέπουμε το πλαίσιο, να βλέπουμε το στόχο και να βλέπουμε και το ρόλο που μας δίνει το πλαίσιο. Η ένατη βασική αρχή και η τελευταία είναι η αναπνοή. Η εκμάθηση της χρήσης της αναπνοής στο Aikido είναι παράλληλη με το πώς χρησιμοποιούσαν στις πολεμικές τέχνες το ξύφος. Άρα η αναπνοή στο Aikido είναι η θεώρηση του ξύφους. Είναι λοιπόν μια άσκηση που συνδέεται και πρακτικά με την ψυχολογική συναισθηματική αλληλεπίδραση και ξέρουμε ότι όταν μαθαίνουμε να αναπνέουμε σωστά, όταν η προσοχή μας εστιάζεται στην αναπνοή, στην εισπνοή και στην εκπνοή, όταν μαθαίνουμε και έχουμε έναν έλεγχο πάνω στην αναπνοή, τότε αυτό που λέμε αποσύνδεση είναι, συμβαίνει σε πολύ λιγότερο βαθμό και η προσοχή μας στην αναπνοή συσχετίζεται με αυτή τη λειτουργία. Δηλαδή, στο σημερινό κόσμο μία από τις μεγαλύτερες καταστάσεις είναι η κατάσταση του κάποιος να αποσυνδέεται. Δηλαδή, η άμυνα της αποσύνδεσης είναι πραγματικά από τις μεγαλύτερες, από τις κυρίαρχες άμυνες στο σημερινό κόσμο. Οι περισσότεροι κυκλοφορούμε αποσυνδεδεμένοι, δεν είμαστε συνδεδεμένοι, δεν είμαστε στο παρόν, δηλαδή δεν είμαστε στο εδώ και τώρα, σε αυτό που συμβαίνει. Είτε θα έχουμε μια σκέψη για το μέλλον, είτε θα σκεφτόμαστε το παρελθόν και έτσι ο νους κινείται πότε στο μέλλον και πότε στο παρελθόν. Με αποτέλεσμα να είμαστε αποσυνδεδεμένοι στο παρόν. Η αναπνοή έρχεται να γεφυρώσει αυτό το κενό και όταν μάθουμε και εστιαζόμαστε στην αναπνοή, τότε φεύγουμε από αυτή τη συνήθι άμυνα, που είναι μια άμυνα απέναντι στο φόβο και που επικρατεί κυρίως στις σχέσεις. Είμαστε δηλαδή περισσότερο συνδεδεμένοι, στο εδώ και τώρα.